Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από το βιβλίο Βασιλέων Α, στη σελίδα 352 και το κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Σελίς 352, κεφάλαιο Ιώτα Θήτα. Και απήγγειλεν ο Αχάβ προς την Ιεζάβελ πάντα όσα έκαμεν ο Ηλίας, και τίνει τρόπο εθανάτωσεν εν ρομφέα πάντα στους προφήτας. Και απέστειλε μηνυτήν η Ιεζάβελ προς τον Ηλίαν λέγουσα, ούτω να κάμω συν η Θεή και ούτω να προσθέσω συν, αν αύριον περί την ώραν ταύτην δεν καταστήσω την ζωή σου ως την ζωή ενός εξεκείνων. Και φοβηθεί, σε σηκώθη και ανεχώρησε δια την ζωή αυτού και ήλθε εν Ισβυρσαβέ την του Ιούδα και αφήκε εκεί τον υπηρέτην αυτού, αυτός δε πήγε στην έρημον μιας ημέρας οδού. Και ήλθε και κάθισε υπό την άρκευθον και επεθύμησε καθεαυτόν να αποθάνει. Και είπε: αρκεί τώρα, Κύριε, λάβε την ψυχή μου, διότι δεν είμαι εγώ καλύτερος των πατέρων μου. Και πλαγιά σας απεκοιμήθη υπό κάτω μιας αρκεύθου και ιδού ο άγγελος ήγησεν αυτόν και είπε προς αυτόν: σηκώθητη, φάγε. Και ανέβλεψε και ιδού πλησίον της κεφαλής αυτού άρτος εγκριφίας και αγίων ύδατος και έφαγε και έπιεν και πάλιν επλαγίασε. Και επέστρεψεν ο άγγελος του Κυρίου εκ Δευτέρου και ήγησεν αυτόν και είπε: σηκώθητη, φάγε, διότι πολύ είναι η οδός από σου. Και σηκωθείς έφαγε και έπιε και με την δύναμη της τροφής εκείνης οδηπόρησε 40 ημέρες και 40 νύχτες έως Χορίβ του όρους του Θεού. Και εισήλθεν εκεί εις Πύλαιον και έκαμε εκεί κατάλημα. Και ειδού ήρθε λόγος Κυρίου προς αυτόν και είπε προς αυτόν: τι κάνεις εντάφθα Ηλία? Ο δε είπε: εστάθη εις άκρον ζηλωτής υπέρ του Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι οι Ισραήλ εγκατέλειπον τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν εν ροφέα. Και να απελήφθην εγώ μόνος και ζητούσε τη ζωή μου δια να αφαιρέσω συν αυτήν. Και είπε: έξελθε και στάθητη επί το όρος ενώπιον Κυρίου. Και ειδού ο Κύριος διέβαινε και άνεμος μέγας και δυνατός έσχιζε τα όρη και συνέτριβε τους βράχους έμπροσθεν του Κυρίου. Ο Κύριος δεν ήτο εν το ανέμο και μετά τον άνεμο σεισμός. Ο Κύριος δεν ήτο εν το σεισμό. Και μετά το σεισμόν πυρ. Ο Κύριος δεν ήτο εν το πυρί. Και μετά το πυρ ήχος λεπτού αέρος. Και ως ήκουσεν ο Ηλίας εσκέπασε το πρόσωπο αυτού με την μιλωτήν αυτού και εξήλθε και εστάθη εις το εινίσοδον του σπηλαίου. Και ειδού φωνή προς αυτόν λέγουσα: τι κάμνεις εντάφθα Ηλία? Και είπε: εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ Κυρίου του Θεού των δυνάμεων, διότι οι του Ισραήλ εγκατέλειπον τη διαθήκη σου, τα θυσιαστήριά σου κατέστρεψαν και τους προφήτες σου εθανάτωσαν εν ροφέα, και να απολύφθην εγώ μόνος και ζητούσε τη ζωή μου δια να αφαιρέσω συν αυτήν. Και είπε Κύριος προς αυτόν: είπαγε, επίστρεψον εις την οδό σου προς την έρημον της Δαμασκού και όταν έλθεις χρήσον τον Αζαήλ βασιλέα επί την Συρίαν. Τον δε Ιού των Ιών του Νιμψή θέλεις χρήσει βασιλέα επί τον Ισραήλ και τον Ελισεέ των Ιών του Σαφάτ από Αβέλ Μεολά θέλεις χρήσει προφήτην αντί σου. Και θέλει συμβεί ώστε τον διασωθέντα εξ τρομφέας του Αζαήλ θέλει θανατώσει ο Ιού και τον διασωθέντα εξ τρομφέας του Ιού θέλει θανατώσει ο Ελισεέ. Αφήκα όμως εις τον Ισραήλ 7.000 πάντα τα γόνατα όσα δεν έκλειναν εις τον Βάαλ και πάν στόμα τον οποίον δεν το οποίον δεν εισπάστη αυτόν. Και αναχωρήσας εκείθεν έβρικε τον Ελισεέ τον Ιών του Σαφάτ ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βοών έμπροσθεν αυτού, αυτός ον εις το 12. Και επέρασεν ο Ηλίας από πλησίον αυτού και έριψεν επ' αυτόν την μιλωτήν αυτού, ο δε αφήκε τους βόας και έτρεξε κατόμπιν του Ηλία και είπε: ας ασπαστώ παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και τότε θέλω σε ακολουθήσει. Και είπε προς αυτόν: είπαγε, επίστρεψον, διότι τι έκαμα είσαι? Και έστρεψεν εξόπισθεν αυτού και έλαβεν εν ζεύγος βοών και έσφαξεν αυτούς και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βοών και έδωκε εις τον λαόν και έφαγον, τότε σηκωθείς, υπήγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτών. Αμήν. Ένα συγκλονιστικό γεγονός έχει λάβει χώρα στις 10 φυλές του λαού Ισραήλ, όπου η αποστασία έχει φτάσει
στο έπακρον, πλήρης, τέλεια, καθώς όχι μόνο όπως ξεκίνησαν οι 10 φυλές, θυσίαζαν σε βόδια που είχαν στήσει στη Βεθήλ και στο Δαν, στην περιοχή Δαν, αλλά τώρα ο Αχάβ ο βασιλιάς παντρεύτηκε την Ιεζάβελ, η οποία και έφερε μέσα στο λαό Ισραήλ τη λατρεία του Θεού Βάαλ από Βάλου, και έτσι απέβαλον οι 10 φυλές του Ισραήλ. Ο Ισραήλ απέβαλε την λατρεία στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Μια τέλεια αποστασία, όπου οι άνθρωποι πια έχουν χάσει τελείως το δρόμο τους, τον προσανατολισμό τους, και από λαός του Θεού έγιναν όχι μόνο αποστάτες, αλλά εχθρός του Θεού. Όχι μόνο απομακρύνθηκαν δηλαδή από το Θεό, αλλά έγιναν εχθροί. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι πάρα πολύ σοβαρό να γίνεις εχθρός του Θεού. Και ξέρετε πώς γινόμαστε εχθροί του Θεού? Όταν εχθρευόμαστε τα παιδιά του Θεού. Θεομάχοι γινόμαστε εάν τα βάζουμε με τα παιδιά του Θεού, μάλιστα όταν ο Θεός μας προτρέπει ότι πρέπει να τους αγαπάμε όπως ο Χριστός μας αγάπησε, να τους υπηρετούμε όπως ο Χριστός μας υπηρετεί, να τους υποφέρουμε εν αγάπη όπως ο Χριστός μας υποφέρει, να προσευχόμαστε για αυτούς και να φροντίζουμε για το καλό τους και όχι για το καλό μας, όπως ακριβώς οι γονείς που φροντίζουν, οι καλοί γονείς, γιατί υπάρχουν και κακοί γονείς, οι καλοί γονείς που φροντίζουν πάντοτε για το καλό των παιδιών τους και όχι για το κακό. Όμως τώρα ο λαός Ισραήλ έχει φτάσει σε ακραίες καταστάσεις, γι' αυτό και ο Θεός χρησιμοποίησε τον Ηλία, έναν ένδοξο προφήτη δικό του, τον χρησιμοποίησε για να επιστρέψει τις καρδιές με θαύματα, με μεγαλεία και με θαυμάσια. Μάλιστα μετά από 3,5 χρόνια που προσευχήθηκε ο Ηλίας δεν έβρεξε, και έβρεξε όταν, αφού πέρασαν 3,5 χρόνια ανοβρία, όταν και πάλι προσευχήθηκε ο Ηλίας. Και μάλιστα ο Απόστολος Ιάκωβος περιγράφει αυτό το γεγονός λέγοντας ότι ο Ηλίας είναι ομοιοπαθής άνθρωπος με μας. Πάντοτε προσπαθεί ο Λόγος του Θεού να βγάλει από τους ανθρώπους που ο Θεός χρησιμοποιεί κάθε δόξα. Μην νομίσουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος στο λόγο του, προς τους αδελφούς του τότε, μην νομίσετε ότι είμαι κάτι περισσότερο από ό,τι βλέπετε. Ένας άνθρωπος μικρός, ασήμαντος, άθλιος, και η μόνη διαφορά είναι ότι ο Θεός αποφάσισε στις συγκεκριμένες περιπτώσεις να με χρησιμοποιήσει όχι για τη δόξα μου, αλλά για τη δόξα τη δική του. Έτσι έλεγε ο Παύλος, έτσι έλεγε ο Ηλίας, και πράγματι χάρηκε ο Ηλίας, γιατί όλοι οι άρχοντες και όλος ο λαός του Ιούδα παραδέχτηκαν, ομολόγησαν, πίστεψαν ότι ο αληθινός Θεός είναι ο Κύριος των δυνάμεων και ο Βάαλ είναι ψεύτικος Θεός. Αμέσως μετά τη μετάνοια τους και την επιστροφή τους προσευχήθηκε ο Ηλίας, άνοιξαν οι καταράκτες του ουρανού και ήρθε η ετός, βροχή μεγάλη. Μετά τη μετάνοια, μετά την πίστη, την επιστροφή τους και την πίστη τους στο Θεό, τη μετάνοια τους ήρθε ο ιετός. Ο Ηλίας προσευχήθηκε 7 φορές γι' αυτό και ο Θεός απάντησε στην προσευχή του την 7η φορά. Όχι την πρώτη, ούτε τη δεύτερη, ούτε την τρίτη, την 7η φορά. Και αν χρειαζόταν να προσευχηθεί και άλλες 7 φορές ο Ηλίας για να τον ακούσει ο Θεός και να απαντήσει ενεργώντας στην υπόσχεση που του είχε δώσει, και αυτό θα το έκανε ο Ηλίας. Δεν θα σταμάταγε να προσευχότανε μέχρι να εκπληρώσει ο Θεός τις υποσχέσεις του. Μεγάλο μυστικό, αδελφοί, μέσα στη χριστιανική ζωή. Δεν σταματάμε να εξητούμε μέχρι ο Θεός να εκπληρώσει αλλά αυτό που μας έχει υποσχεθεί. Εάν δεν έχουμε υπόσχεση από το Θεό, δεν σταματάμε να προσευχόμαστε μέχρι να δούμε το χέρι του Θεού να ενεργεί με τον τρόπο που Αυτός θέλει, και εμείς πάντοτε λέμε αμήν στον τρόπο του Θεού. Αποδεχόμαστε απολύτως.
θεωρώντας ότι αυτό που κάνει ο Θεός είναι πολύ 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 καλύτερο από αυτό που έχουμε σκεφτεί εμείς και έχουμε ενεργήσει εμείς. Ο Θεός πάντοτε εργάζεται με πολύ καλύτερους τρόπους και γι' αυτό θέλει ανθρώπους πιστούς με τους οποίους να συνεργάζεται. Ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας, εμείς θα λέμε, εκτός αν είναι λάθος μας, εκτός αν είναι αμαρτία, εκτός αν είναι παράβασης, εμείς θα λέμε παρακυρίου είναι το πράγμα τούτο και ο Θεός μέσα από αυτό θα βγάλει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία μας. Αυτό το έχω εμπειρευτεί σε όλη μου τη ζωή, αδερφοί. Έχω δει πράγματα να έρχονται ανάποδα και μετά βλέπω ότι αυτά τα ανάποδα τα έχει χρησιμοποιήσει ο Θεός ένδοξα. Αλλά το βλέπουμε βασικά όχι από την εμπειρία μας και από την αμπειρία μας, αλλά βασικά το βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Όταν όμως επιμένουμε στις δικές μας απόψεις, τότε ούτε και οι δικές μας απόψεις θα γίνουν, αν δεν το θέλει ο Θεός, αλλά ούτε και το θέλημα του Θεού προς ευλογία που έχει αποφασίσει ο Θεός δεν θα πραγματοποιηθεί στη ζωή μας. Ο χριστιανός δεν πάβει να είναι πρόβατο και το πρόβατο πάντοτε ακολουθεί και δεν αντιστέκεται στον ποιμένα του. Τον ακολουθεί, τον εμπιστεύεται, τον σέβεται, ακούει τη φωνή του, γνωρίζει τη φωνή του και ομολογεί ότι αυτός ξέρει πολύ καλύτερα από μας. Ο άνθρωπος, ο ιδιογνώμων που επιμένει στα σχέδιά του, με τα πάσης βεβαιότητος θα βρίσκεται σε αδιέξοδο στη ζωή του. Άσε που θα χαλάει και η καρδιά του, άσε που θα θυμώνει κιόλας, άσε που θα απογοητεύεται, θα στενοχωριέται. Ο Ηλίας λοιπόν με αυτή τη βεβαιότητα, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου έτρεξε γρήγορα, πιο γρήγορα από ότι έτρεχε η άμαξα του Αχάβ. Και έφτασαν στα παλάτια στην Ιεζραήλ. Εκεί έφτασε και ο Αχάβ. Ο Αχάβ, το έχουμε πει και άλλες φορές, ήταν ο χειρότερος βασιλιάς του Ισραήλ. Αλλά δεν ήτανε επειδή αυτός μέσα του ήτανε, αλλά ήταν γιατί ήταν αδύναμος και δεν μπορούσε να σταθεί στο θέλημα του Θεού, παρασυρώταν από τη γυναίκα του, η οποία γυναίκα είναι το χειρότερο πρόβλημα μέσα στην οικογένεια, εάν η γυναίκα δεν είναι ταπεινή και υποτασσόμενη στον άντρα. Το χειρότερο πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί σε μια γυναίκα, σε μια οικογένεια, είναι η ανυπότακτη γυναίκα. Η γυναίκα δηλαδή που δεν είναι ταπεινή, η γυναίκα δηλαδή που δεν στέκεται μπροστά στο Θεό και μπροστά στον άντρα της ως εις τον Κύριο. Αλλά και πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι όταν ο άντρας δεν στέκεται με αγάπη, με φροντίδα στη γυναίκα του να τη βοηθήσει για να μένει ταπεινή και υπάκουη. Αλλά και μέσα στην Εκκλησία όλοι μας, όταν ξεσηκωνόμαστε μέσα στην καρδιά μας για πράγματα τα οποία νομίζουμε, θέλουμε, επιδιώκουμε, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο και φέρνουμε σε αδιέξοδο και άλλους ανθρώπους. Να λοιπόν τώρα, η Ιεζάβελ όταν πήγε εκεί ο Αχάβ, της λέει «Και απήγγειλεν ο Αχάβ προς την Ιεζάβελ πάντα όσα έκαμε ο Ηλίας». Κοιτάξτε τώρα τη λογική του Αχάβ. Δεν απήγγειλε στην Ιεζάβελ πάντα όσα έκανε ο Θεός. Και δεν τα έκανε ο Ηλίας, ο Θεός τα έκανε. Ο Ηλίας τι μπορούσε να ρίξει φωτιά από τον ουρανό? Ο Θεός τα έκανε. Ο Ηλίας τα σκέφτηκε? Όχι, ο Θεός του τα είπε πριν 3,5 χρόνια, τον έστειλε και τον διατήρησε στη ζωή. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός του είπε ακριβώς τι να κάνει. Ο Αχάβ όμως δεν έχει πίστη μέσα του. Δεν έχει γνωρίσει το Θεό. Δεν εμπιστεύεται το Θεό. Δεν καταλαβαίνει το έργο του Θεού. Δεν καταλαβαίνει ότι αυτό δεν το έκανε ο Ηλίας, αλλά το έκανε ο Θεός. Αλλά αυτό που είχε στην καρδιά του, αυτό πληροφόρησε την γυναίκα του, την Ιεζάβελ. Άκουσε τι έκανε ο Ηλίας. Δεν το έκανε ο Ηλίας. Άκουσε τι έκανε ο Ηλίας. Και στο τέλος θανάτωσε εν ροφέα όλους τους προφήτες. Αλλά τους θανάτωσε γιατί έτσι έλεγε ο Λόγος του Θεού, ο νόμος. Και στην Παλαιά Διαθήκη μην ξεχνάτε, υπάρχει νόμος.
Και ο νόμος έχει χαρακτηριστικά. Δίνει εντολή ο Θεός και αν τον παραβείς έχεις τιμωρία, ποινή. Εάν μοιχεύσεις, τότε ελιθοβολήσω. Εάν δεν υπακούσεις ακριβώς, οι ποινές του νόμου ήταν αυστηρότατες. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί τώρα ο Θεός μας έφερε στη χάρη. Ναι, αλλά στο Ευαγγέλιο δεν υπάρχουν εντολές, υπάρχουν. Αλλά η χάρη του Θεού είναι που μας ελευθερώνει. Εάν δεν μπορέσω να υποταχθώ κατά πάντα στην εντολή του Ευαγγελίου και του Χριστού, δεν λιθοβολούμαι, δεν πεθαίνω, γιατί πηγαίνω κάτω από το Σταυρό του Γολγοθά, καθαρίζουμε με το αίμα του Χριστού και ο Θεός κάνει χάρη και με λογίζει σαν να μην έχω αμαρτήσει. Ο νόμος θέλει αναμάρτητους για να τους οδηγήσει στον ουρανό. Έλα που δεν υπάρχουν. Η χάρη θέλει αμαρτωλούς που όμως καταλαβαίνουν, έχουν επίγνωση της αμαρτίας τους, μετανοούν και βρίσκουν χάρη από τον Θεό. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά της Παλαιάς Διαθήκης από την Καινή Διαθήκη. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός που έδωσε νόμους για να υποτάσσονται και να υπακούνε οι άνθρωποι σε αυτούς με ποινή. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και έδωσε αυστηρότερους νόμους. Αλλά όχι με ποινή, με χάρη. Εάν δεν τα καταφέρεις δεν πειράζει, εγώ πλήρωσα για την παράβασή σου με το αίμα μου, μας λέει ο Χριστός. Εγώ πλήρωσα για τις ανομίες σου, εγώ πλήρωσα για τις αμαρτίες σου, εγώ πλήρωσα για τις παραβάσεις σου, εγώ πλήρωσα ακόμη και για τις ασθένειές σου, τις αδυναμίες σου που δεν μπορείς. Αλλά και εγώ με το αίμα μου, με τις πληγές μου πλήρωσα για τις αρρώστιες σου. Και εγώ με το αίμα μου πλήρωσα για να έχεις ειρήνη. Άρα λοιπόν, εφόσον υπάρχει το αίμα του Χριστού, υπάρχει χάρις του Θεού. Μετανοώ, εξομολογούμε και ελευθερώνομαι και οι αμαρτίες μου δεν τις ξέρει κανείς, χάνονται. Δεν θα τις αναζητήσει κανείς, δεν μπορεί να τις βρει. Όμως έτσι δεν ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και ο Ηλίας έπρεπε σύμφωνα από το Λόγο του Θεού, σύμφωνα από τον νόμο του Μωυσή, να θανατώσει τους ξένους προφήτες, μάλλον τους προφήτες άλλων θεών. Και το έκανε. Όταν τ' άκουσε αυτό όμως η Ιεζάβελ, οργίστηκε, θύμωσε. Θυμών μέγαν. Και ο άνθρωπος αυτός ο Αχάβ που σας είπα, υποτάχθηκε στη γυναίκα του. Δεν την εμπόδισε. Όταν μάλιστα φώναξε ένα δούλο της και του λέει πήγαινε στον Ηλία και πες του δεν θα περάσουν 24 ώρες μέχρι αύριο αυτή την ώρα εγώ θα σε έχω σκοτώσει. Και είχε την εξουσία και τη δύναμη. Και ο Αχάβ δεν απάντησε. Αυτά ήταν τα λάθη του Αχάβ. Αυτή ήταν η αμαρτία του Αχάβ που δεν μπόρεσε ποτέ να σταθεί και κατάτησε να είναι ο χειρότερος βασιλεύς του Ισραήλ. Δεν απάντησε. Έτσι είπε, σταμάτα, εδώ πέρα ενήργησε ο Θεός, έγιναν θαύματα, φανερώθηκε η δύναμη του Θεού, τα είδε, μπροστά του γίνανε. Όλοι οι Ιουδαίοι, όλοι οι Ισραηλίτες, όλοι οι άρχοντες του Ισραήλ τα είδαν και είπανε ο Θεός είναι, ο Κύριος είναι ο αληθινός Θεός. Και ο Αχάβ το είδε, αλλά μπροστά στη γυναίκα του, πολύ, πολύ σοβαρό αυτό. Πολύ σοβαρό αυτό. Και τι έπρεπε να κάνει, να της κόψει το κεφάλι? Όχι. Να διαφοροποιήσει τη θέση του. Όταν βλέπουμε μέσα στο σπίτι μας αμαρτία, όταν βλέπουμε μέσα στην εκκλησία αμαρτία, δεν κόβουμε κεφάλια. Ούτε λέμε τέλειωσε, φύγε, σε διώχνω. Δεν διώχνουμε εμείς, εκτός αν είναι ιδιαίτερη αμαρτία που μας λέει ο Λόγος του Θεού, να διώχνουμε. Αλλά τι λέμε, δεν συμφωνώ. Διαφοροποιώ την άποψή μου. Δεν λέει έτσι ο Θεός. Και εξηγούμε ότι το θέλημα του Θεού είναι διαφορετικά και έρχεται ο Θεός και λέει εφόσον με τη διδασκαλία εξηγείς τη διαφορά των απόψεων του άλλου, τον δένεις όχι μόνο στον ουρανό και στη γη. Όχι εσύ, η διδασκαλία, ο Λόγος του Θεού. Τον δένεις τον άνθρωπο.
Όταν όμως μετανοήσει και του πεις τον τρόπο να σωθεί, τον λύνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λέει και ο Κύριος μας μαθητάς, όσαν σαν δέσετε επί της γης είναι δεδεμένα στον ουρανό. Πώς δένω εγώ? Με το Λόγο του Θεού, με την ορθοτόμηση του Ευαγγελίου. Και πώς λύνω? Με το Λόγο του Θεού, με την ορθοτόμηση του Ευαγγελίου. Φανερώνω. Μια παλαιότερα κοπέλα είχε έρθει και μου λέει, είμαι πολύ αμαρτωλή. Λέω και εγώ είμαι, ήμουνα, αλλά εγώ πολύ. Λέει, με συγχωρεί ο Θεός, και μου είπε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Λέω, βέβαια, το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από πάσης αμαρτίας. Στην αρχή δεν το πίστεψε. Όταν το ξανάπα και όταν το πίστεψε έλαμψε το πρόσωπό της. Από όλες μου τις αμαρτίες, από όλες. Και τώρα, τώρα ξεκινάμε καινούργια ζωή της, λέω. Το αίμα του Χριστού της βγάζει και προχωράς τώρα ξανά από την αρχή αγία. Η Σαμαρίτισσα είχε 5 άντρες και ο έκτος που είχε δεν ήταν δικός της και ο Κύριος την έκανε παρθένο. Όχι στο σώμα, αλλά πιο σημαντικά στην ψυχή και στο πνεύμα. Διαφοροποιούμεθα. Εφόσον θες να πάρεις άλλο δρόμο, εφόσον έχεις άλλη άποψη, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά επιπλέον ο Αχάβ είχε και εξουσία, γιατί αυτός ήταν βασιλιάς. Και τελικά έβγαλε από πάνω του την εξουσία του βασιλιά, γιατί ο άντρας είναι κεφαλή, έβγαλε την εξουσία του βασιλιά, έβγαλε και τη γνώση που είχε του Λόγου του Θεού και έμεινε ένα άβουλο πλάσμα που ακολουθούσε πια όχι το Θεό, όχι το Λόγο Του, όχι το θέλημα του Θεού, όχι τη γνώμη του στο τέλος τέλος και την άποψή του, αλλά ακολουθήσε τα λόγια της γυναίκας του, της Ιεζάβελ. Και έτσι αποφασισμένη η Ιεζάβελ ότι θα τον σκοτώσει τον Ηλία, του στέλνει μήνυμα και η έκπληξη μεγάλη είναι ότι αυτός ο δυνατός ενισχύει και εν πνεύματι Αγίου Ηλίας, που είχε ζήσει τέτοιες εμπειρίες με το Θεό, τον είχε χρησιμοποιήσει τόσο ένδοξα ο Θεός, φοβήθηκε, πέθανε από το φόβο του. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ομοιοπαθής με εμάς. Δεν είναι, αδελφοί, δεν ήταν πιο καλός από εμάς, αλλά προσοχή, δεν είναι και χειρότερος από εμάς. Φοβήθηκε. Και ο φόβος τον οδηγεί μακριά από την εξήτηση του Θεού. Όταν ο άνθρωπος φοβηθεί, τότε δεν μπορεί να προσευχηθεί. Δεν μπορεί να εξητήσει το Θεό. Δεν μπορεί να βρει χάρη από το Θεό. Γι' αυτό πλημμυρισμένος από το φόβο, αυτός ο ένδοξος προφήτης, το βάλε στα πόδια. Δεν είπε ότι ο Θεός θα με προστατεύσει, αλλά και εν πάση περιπτώσει δεν πήρε τα μέτρα του να φυλάξει τον εαυτό του από το κακό που έρχεται με τη βοήθεια του Θεού, αλλά απελπίστηκε, απογοητεύτηκε, φοβήθηκε σφόδρα και τελικά νικήθηκε. Τώρα είναι ηττημένος και ο ηττημένος τα βάζει στα πόδια. Ο σοφός κρύβεται. Ο ηττημένος φεύγει πανικόβλητος. Ποιος? Ο Ηλίας. Γι' αυτό μη στενοχωριόμαστε αν καμιά φορά φοβόμαστε και μας πιάνει πανικός. Δεν είμαστε καλύτεροι από τον Ηλία. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας βοηθήσει να πάρουμε δύναμη και να αλλάξουμε τη σκέψη μας και να επιστρέψουμε στο Θεό με πίστη. Φοβηθείς λοιπόν εσηκώθη και ανεχώρησε για να φυλάξει τη ζωή του. Και τρεχάλα έφυγε και έφτασε από την περιοχή των 10 φυλών του Ισραήλ στην περιοχή του Ιούδα. Εκεί εγκατέλειψε το δούλο του, τον υπηρέτη του και συνέχισε ακόμη περισσότερο μέσα στην έρημο, χωρίς εφόδια, δηλαδή στην πραγματικότητα, δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά να πεθάνω, ας πάω να πεθάνω μόνος μου. Θα τολμούσα να πω
μία μορφή αυτοκτονίας. Γιατί στην έρημο, χωρίς να έχει φροντίσει για νερό και φαΐ, τι μένει? Ο θάνατος. Έφτασε λοιπόν τρομοκρατημένος, φοβισμένος, απογοητευμένος, απελπισμένος, νικημένος, έφτασε, βρήκε μία άρκευθο, ένα θάμνο, μπήκε από κάτω για τη σκιά και είπε στον Κύριο: «Αρκεί τώρα, Κύριε, τελειώσαμε». Ποτέ, αδελφοί, μην πεις τελειώσαμε. Το τέλος το έχει στα χέρια του ο Θεός. Εμείς έχουμε το τώρα. Εάν πεις τελειώσαμε, σημαίνει απελπίστηκες, απογοητεύτηκες, τρομοκρατήθηκες, νικήθηκες. Και ο Θεός δεν μας θέλει νικημένους, μας θέλει θριαμβευτάς. Γιατί ο Θεός κάνει πάντα σημάς να θριαμβεύομεν πάντοτε δια του Ιησού Χριστού. Αλλά έχομεν χρίαν υπομονής. Γιατί? Γιατί κάνοντας υπομονή μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εάν κάνουμε το θέλημα του Θεού με υπομονή, τότε θα απολαύσουμε τις επαγγελίες του Πατρός. Χωρίς υπομονή δεν μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και αν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, δεν μπορούμε να απολαύσουμε τις υποσχέσεις του Θεού. Έχουμε χρίαν υπομονής. Γιατί η υπομονή εργάζεται δοκιμή. Η δοκιμή εργάζεται ελπίδα. Και η ελπίδα είναι που δεν κατεσχύνει. Η δοκιμή, λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, να σε έχει έργο τέλειο. Είναι δοκιμασία της πίστης μας. Στην πίστη φάνηκε αδόκιμος. Έχασε την πίστη του. Και όταν ο άνθρωπος χάνει την πίστη του, τα χάνει όλα. Ξέρετε τι σημαίνει έχασε την πίστη του? Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα πια. Θα με σκοτώσει η Εζάβελ. Ναι, αλλά ο Θεός ζει. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Μόνος μου είμαι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Αφού όλος ο λαός έχει επιστρέψει. Βλέποντας τη φυγή του Ηλία ο λαός, και αυτός ξαναγύρισε στα παλιά. Αλλά όμως ο Θεός δεν έχει τον Ηλία για τέλος. Δεν έχει την Ιεζάβελ για θρίαμβο. Δεν έχει το Βάαλ για να ισχύσει. Ο Θεός έχει σχέδιο καλό και πρέπει να επιστρέψει τον Ηλία στα συγκαλά του, δηλαδή στην πίστη του, να τον χρησιμοποιήσει και να δοξαστεί. Πρέπει να του ξαναδώσει πίστη. Πρέπει να του ξαναδώσει δύναμη πίστεως. Πρέπει να του ξαναδώσει δύναμη Πνεύματος Αγίου. Πρέπει να του ξαναδώσει αποστολή, έργο. Και ενώ κοιμότανε και είπε πεθαίνω, μέσα στη δίψα, χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, ο Θεός ο αγαθός, που στις αδυναμίες μας είναι παρόν να μας ενισχύσει, είτε με άγγελο, είτε σήμερα ακόμη περισσότερο με τον Ιησού Χριστόν, και ακόμη περισσότερο με τον Ιησού Χριστόν δια Πνεύματος Αγίου. Είναι έτοιμος να μας ενισχύσει για να μην αποκάμουμε. Έχει καλό σχέδιο ο Θεός για τον Ηλία. Μόνο ο Ηλίας μπορεί να καταστρέψει το σχέδιο του Θεού. Έχει καλό σχέδιο ο Θεός για όλους μας σήμερα που ήρθαμε στην Εκκλησία και δεν το βάλαμε στα πόδια απογοητευμένοι, γιατί πολλοί περνάμε δυσκολίες. Και θα τολμούσα να πω, ποιος δεν έχει δυσκολίες να σηκώσει το χέρι του? Είμαι βέβαιος, κανείς. Και ιδίως αυτές τις μέρες, είτε με τη δουλειά μας, είτε με την οικογένειά μας, είτε με τη γειτονιά μας, είτε με τη συγγένειά μας, είτε με τους συναδέλφους μας, είτε με τον εαυτό μας. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα προβλήματα. Θα βρούμε τον εαυτό μας. Θεός λοιπόν στέλνει έναν άγγελο δικό του να τον παρηγορήσει. Τον σκουντάει και του λέει ξύπνα.
Ξύπνα και φάε. Κοιτάει δίπλα και βλέπει λαγάνες. Άζυμο αλεύρι ψημένο και νερό πολύ. Και κοιτάξτε, αδερφή, τι του δώσε. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Όταν υπήρχε η πείνα, του δίνε ψωμί και κρέας. Εκεί στον χήμαρο που του φέραν τα κοράκια. Τώρα όμως χρειάζεται τα απαραίτητα. Πολύ νερό και ψωμί για να αναλάβει, να συνέλθει, να αναβλέψει, να φύγει η στενοχώρια, η θλίψης, η κατάθλιψης. Κατάθλιψη θέλει φαΐ, αγνό, καλό και νερό πολύ. Αυτό το ξέρουν τώρα οι γιατροί, αλλά ο Θεός το ξέρε πάντοτε. Έφαγε, ήπιε και ξανακοιμήθηκε. Τι άνθρωπος ήταν. Είδατε πως γίνεται ο άνθρωπος ο φοβισμένος, ο απογοητευμένος, ο απελπισμένος. Του φέρε ο άγγελος ψωμί και νερό, έφαγε και ξανά πέσε να πεθάνει. Κύριε Θεέ μου. Και πάει δεύτερη φορά ο άγγελος. Το ξυπνάει και του λέει, σήκω, φάγε, γιατί έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου. Τώρα του έδωσε και οδηγίες. Σηκώθηκε και έφαγε και με αυτή την τροφή άρχισε να περπατάει πια με οδηγία Θεού. Όχι όπως βρέθηκε εκεί από το φόβο του και από τον πανικό του, αλλά τώρα φαγωμένος και ξεδιψασμένος με την τροφή του Θεού, μπορεί να περπατήσει 40 μέρες και 40 νύχτες μέσα στην έρημο για να φτάσει εκεί που έπρεπε να φτάσει, στο όρος του Κυρίου. Εκεί που επισκέφτηκε ο Θεός το Μωυσή, στο όρος Χορίβ, στο όρος Σινά. Εκεί έπρεπε να πάει, γιατί εκεί θα συναντήσεις το Θεό. Δεν τον συναντάς το Θεό στην πεδιάδα, ούτε στην έρημο. Στο όρος του Κυρίου θα συναντήσουμε το Θεό. Και το όρος έχει ανάβαση, έχει αφιέρωση, έχει κόπο και εξήτηση, αλλά βασικά έχει αποκάλυψη. Στο όρος πρέπει να ανέβεις, Ηλία. Και ο Ηλίας τώρα, δυναμωμένος με την τροφή που του έδωσε ο άγγελος και το νερό, άρχισε να ανεβαίνει, να ανεβαίνει, να ανεβαίνει και έφτασε στο όρος. Υπάκουσε, αλλά δεν πίστεψε. Υπάκουσε, αλλά δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν έχει σημασία όμως, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έφτασε στο όρος. Εκεί στο όρος θα έρθει ο ίδιος ο Θεός τώρα. Γιατί στην έρημο θα έρθει άγγελος. Και άγγελος μπορεί να είναι ένας αδελφός σου, μια αδελφή σου, ένας ξένος. Θεός χρησιμοποιεί για αγγέλους του σήμερα πολλούς ανθρώπους. Διάφορους ανθρώπους. Μπορεί να είναι ένα μωρό. Μπορεί να είναι ένας παππούς. Αλλά θα έρθει με ψωμί και με νερό. Με το Λόγο του Θεού και με τα ύδατα τα ζώντα και με το Πνεύμα το Άγιο. Και αν θέλεις, που πρέπει να θέλουμε, να μας χρησιμοποιεί ο Θεός σαν άγγελό τους, άγγελό Του, εκείνο που πρέπει να κρατάμε στα χέρια μας είναι ο Λόγος του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο, γιατί με αυτό οι άνθρωποι παίρνουν δύναμη και μπορούν να προχωρήσουν, να ανέβουν στο όρος το υψηλό. Μόνο με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά και αν θέλουμε στην αδυναμία μας να πάρουμε δύναμη, να πάμε στον Κύριο να φάμε το Λόγο του Θεού και να πιούμε τα ζώντα του Θεού. Να πληστούμε Πνεύματος Αγίου. Γιατί έχουμε δρόμο μπροστά μας, αδερφοί. Λέω σε κάποιον αδερφό, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, χάλια, μου λέει. Λέω, ο Κύριος έρχεται. Μη βιάζεσαι, μου λέει. Έχουμε δρόμο ακόμη. Και εγώ, επειδή το είχα διαβάσει αυτό, λέω, άκου τι μου είπε. Έχουμε δρόμο ακόμη, αδερφοί. Έχουμε δρόμο. Έχει δουλειά ο Ηλίας. Έχει αποστολή ο Ηλίας.
Επειδή απογοητεύτηκε σημαίνει ότι τέλειωσε η αποστολή του. Επειδή φοβήθηκε. Επειδή έχασε την πίστη του σημαίνει ότι τέλειωσε η αποστολή του. Αλλά εκείνο που μου αρέσει είναι και η επιμονή του Θεού να τον επιστρέψει. Πολύ καλός είναι ο Θεός, αδερφοί. Πολύ καλός. Δηλαδή, δεν εγώ αν ήμουν στη θέση του Θεού θα έλεγα παράτα τον, θα βρω άλλον Ηλία. Δεν καταλαβαίνει, του μιλάω κάτι, τον άνθρωπο ήσυχο. Ευτυχώς που όμως ο Θεός δεν είναι σαν και εμένα. Αλλά εγώ πρέπει να γίνω σαν το Θεό. Να έχω υπομονή. Να έχουμε υπομονή. Γιατί αυτόν που απορρίπτεις εσύ, με αυτόν που απορρίπτεις εσύ, ο Θεός έχει ένα ωραίο σχέδιο. Και αν το απορρίψεις εσύ, ο Θεός δεν τον απορρίπτει. Εσύ θα βρεις τον πελά σου. Ο Θεός τον αγαπάει και θα συνεχίσει. Δεν είναι καλό να απορρίπτουμε κανέναν, ναι, αφού ο Θεός δεν απορρίπτει κανέναν από εμάς. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου μας. Αλληλούια, αδερφοί. Έχουμε δρόμο μπροστά μας ακόμη. Και όταν έφτασε, μπήκε σε μια σπηλιά, κρύφτηκε και περίμενε. Τι περίμενε? Να πεθάνει. Το διολί του αυτός εκεί. Αρκεί, Κύριε, να πεθάνω. Παράξενο που είναι ο άνθρωπος, ε. Τι παράξενος που είναι ο άνθρωπος. Και τον επισκέπτεται τώρα στο όρος, όχι ο άγγελος, ο ίδιος ο Θεός. Με αυτό το υπέροχο ερώτημα. Τι κάνεις εδώ, Ηλία? Απογοητευμένος, φοβισμένος, ταλαιπωρημένος, απελπισμένος. Τι κάνεις εδώ, Ηλία? Και ο Ηλίας έχει τα επιχειρήματά του. Και να προσέχουμε τα επιχειρήματά μας. Τι κάνω εδώ, Κύριε? Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Εστάθην εις άκρον ζηλωτής υπέρ του Κυρίου. Δεν το ξέρεις. Η Ισραήλ εγκατέλειπον τη διαθήκη σου. Δεν το ξέρεις. Τα θυσιαστήριά σου τα κατέστρεψαν. Τους προφήτες σου εθανάτωσαν ενδροφέα. Και τελικά απέμεινα μόνος μου. Ξέρετε τι έχει πάθει ο Ηλίας τώρα? Βλέπει μόνο τον εαυτό του. Δεν βλέπει το Θεό. Βλέπει μόνο τον εαυτό του. Μόνος μου απέμεινα. Και ζητάνε και τη ζωή μου για να την αφαιρέσουν. Άσε με να πεθάνω εδώ που είμαι. Αντί να με σκοτώσουν, άσε να πεθάνω μόνος μου. Όμως αυτή η σκέψη δεν είναι καλή. Δεν είναι καλή να σκέφτεσαι ότι μόνο εσύ είσαι άξιος λόγου στα μάτια του Θεού. Όλοι άχρηστοι είναι. Όλοι, κανένας δεν είναι καλός. Δεν είναι καλό αυτό. Έχει πολύ μεγάλη αυτοδικαίωση μέσα στην απόλυτη απιστία του. Γιατί βλέπεις το στο παρελθόν. Το παρελθόν, αδελφοί, δεν μας δίνει πίστη. Το μέλλον μας δίνει πίστη. Αν σκέφτεσαι το παρελθόν, τι έκανε ο Θεός, πολύ καλό είναι, αλλά δεν θα σε φέρει στη δόξα του Θεού. Αν σκέφτεσαι το μέλλον μαζί με το Χριστό, αυτές είναι σκέψεις πίστεως. Όταν είπε ο Θεός στον Αβραάμ, πήγαινε θυσίασε τον Ασάκ, δεν είπε πω και τον αγάπαγα και τον μεγάλωσα και τον τάισα και παίζαμε και όταν ήταν μικρός και τι θα κάνω. Δεν σκέφτηκε έτσι. Τα αρχαία μεν λησμονώ. Εις τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω για να λάβω το βραβείο της ανοκλήσεως. Τι είπε ο Αβραάμ? Συλλογιστής ότι ο Θεός είναι δυνατός που του υποσχέθηκε ότι εν το σπέρματί του θα ευλογηθώ σε όλα τα έθνη, εν το Ισάκ, είναι δυνατός εγώ να τον σκοτώσω όταν θα υπακούσω τη φωνή του και ο Κύριος να τον αναστήσει. Δηλαδή πίστεψε και αυτός, όπως πολλά χρόνια αργότερα ο Απόστολος Παύλος, εις τον Θεό τον εγείροντα τους νεκρούς. Αυτή είναι η πίστη. Η πίστη δεν είναι στο παρελθόν.
Η πίστη είναι στο Θεό για το μέλλον. Είναι αυτό το ωραίο, αδελφοί, στην αδυναμία μας, την απόλυτη, να μην απογοητευόμαστε, να μην απελπιζόμαστε, να μην φοβόμαστε, αλλά να λέμε, για να δω Κύριε τι θα κάνεις εσύ τώρα. Αυτό το έχω ακούσει από ένα κήρυγμα και δεν το έχω ξεχάσει ποτέ. Για να δω τώρα Κύριε τι θα κάνεις εσύ. Μέχρι τώρα έκανα εγώ. Μέχρι τώρα έκαναν οι άλλοι. Μέχρι τώρα γίνονταν μόνα τους. Τώρα όμως Κύριε να δω εσύ τι μπορείς να κάνεις. Και αν είσαι και πιο πιστός, να πεις «Σε ευχαριστώ Κύριε γιατί θα κάνεις μεγαλεία, θα κάνεις τεράστια, θα κάνεις θαυμάσια». Αλλά αυτή η πίστη δεν πρέπει να είναι μόνο στα λόγια, πρέπει να έχουν και έργα πίστος. Αυτή η πίστη δεν πρέπει να είναι μόνο στη σκέψη, να είναι, αλλά πρέπει να έχει και αγιασμό και υπακοή για να ενεργήσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός ενεργεί μεταξύ των πιστευόντων. Εκεί ενεργεί ο Θεός. Όχι μεταξύ των απίστων. Τίποτα δεν γίνεται. Πω, πω, πω. Δεν ενεργεί ο Θεός. Χάρη θα κάνει, αλλά έργο δεν θα σου δώσει. Θα σε παρηγορήσει, θα σε ενισχύσει, θα σε βοηθήσει να πάρεις πίστη για να ενεργήσει. Και όταν ενεργεί ο Θεός κάνει απίστευτα πράγματα. Απρόβλεπτα πράγματα. Ένδοξα πράγματα. Το πιστεύετε? Εγώ το πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής, το πιστεύω. Και θέλω να με βοηθάει ο Θεός πάντοτε να το πιστεύω. Και τι θα κάνουμε τώρα, μου λένε. Λέω εμείς τίποτα, ο Θεός να δούμε τι θα κάνει. Ναι, αλλά δεν βλέπεις, κόβονται συντάξεις, κόβονται μισθοί, δεν υπάρχει δουλειά, τα μαγαζιά δεν πάνε καλά. Τι θα κάνουμε τώρα, εμείς, τίποτα. Αλλά να δεις ο Θεός τι θα κάνει. Να δεις ο Θεός τι θα κάνει. Θα κάνει, αφού ενεργεί μεταξύ των πιστευόντων. Και όταν έχεις πίστη, ιδιαίτερα ελπίδα στο Θεό, τότε η καρδιά σου είναι γεμάτη αγάπη. Γεμάτη αγάπη. Προσέχουμε αδελφοί την απελπισία. Η απελπισία είναι θάνατος. Την απογοήτευση. Αν χάσουμε την πίστη μας, χάσαμε το Θεό. Αν μένουμε στην πίστη, θα βρούμε τη δόξα του Θεού. Δεν είναι εύκολο, αλλά επειδή υπάρχει χάρις του Θεού, είναι εύκολο. Γι' αυτό, για να δω τώρα Κύριε τι θα κάνεις. Και αν μπορείς, ακόμη περισσότερο. Σε ευχαριστώ Κύριε για αυτά που θα κάνεις. Αλληλούια. Τα κάνει. Μεγαλεία θα κάνει ο δυνατός. Αλλά να προσέχουμε τον αγιασμό μας. Καρδιά μας να είναι καθαρή. Γιατί μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού. Αν η καρδιά σου δεν είναι καθαρή, είναι γεμάτο θυμό, αγριάδα, πίκρα, πού να δεις το Θεό? Θα περάσει δίπλα σου και θα τον πάρεις καμπάρι. Θα τον δεις, αλλά δεν θα τον βλέπεις. Θυμάστε τι είπε στον Ελισέ, τι είπε ο Ελισέ στον στρατηγό, που είπε ότι αύριο θα γεμίσει όλος ο λαός με τρόφιμα. Και λέει σιγά και παράθυρα να ανοίξει από τον ουρανό ο Θεός, δεν θα γίνει αυτό που λες. Και του Ελισέ, επειδή δεν πιστεύεις, θα δεις αλλά δεν θα γευθείς. Πω. Εγώ θέλω να βλέπω και να γεύομαι, αδελφοί, το έργο του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί θα δούμε και θα δοξάσουμε το Θεό. Αμήν. Αλληλούια. Και εκεί που ήτανε στην σπηλιά, έρχεται για δεύτερη φορά. Όχι, του λέει ο Θεός, βγες έξω. Ο Ηλίας δεν έβγαινε. Έρχεται δυνατός άνεμος, ο Ηλίας δεν έβγαινε. Έρχεται σεισμός, ο Ηλίας δεν έβγαινε. Έρχεται φωτιά, ο Ηλίας δεν έβγαινε. Και δεν έβγαινε γιατί δεν ήταν εκεί ο Κύριος. Όταν όμως ήρθε ένας ήχος λεπτού αέρος, ένας ήχος από λεπτό αεράκι, ο Ηλίας λέει ο Κύριος είναι. Τι ωραία. Ξέρετε, πολλές φορές
Θέλουμε ο Θεός να έρθει με σεισμό. Ω, κάνει σεισμό. Θέλουμε φωτιά, να βάλει φωτιά, να τους κάψει όλους. Δυνατός άνεμος. Όταν ο Κύριος θα σε επισκεφθεί, θα έρθει σαν λεπτό, σαν ήχος λεπτού αέρος. Θα είναι ένα αεράκι. Τι ωραία, θυμάμαι. Ήμουνα στο Αίγιο και έκανε αδερφή, μα τέτοια ζέστη ήταν τότε με τους καύσονες τους μεγάλους. Στο σπίτι αυτό δεν είχαμε βέβαια ούτε air condition, ούτε ανεμιστήρα δεν είχαμε, αν δεν κάνω λάθος. Ούτε ανεμιστήρα, αν δεν κάνω λάθος. Και είχαμε μαζευτεί, είχαμε συνάθρηση. Είχε αδερφή τόση ζέστη. Αφού έβγαζε το χέρι σου έτσι και κεγόταν, καυτός αέρας. Και εμείς είχαμε συνάθρηση να προσευχηθούμε και μετά να ακούσουμε το λόγο του Θεού. Είμαστε καμιά 30-40 άνθρωποι, καινούργοι όλοι. Και ο πιο παλιός ήμουν εγώ, 1,5 χρονό, χριστιανός. Και σκεφτόμουν να το διακόψω, να φύγουμε. Αλλά αντί να το διακόψω και να φύγουμε, προσεύχομαι και λέω, Χριστέ μου, δρόσησέ μας. Τι ήταν να το πω, αδερφοί. Ήρθε ένα αεράκι. Ένα αεράκι. Και αρχίσαμε όλοι να δοξάζουμε. Ένα δροσερό αεράκι. Το πιστεύετε? Αν δεν με πιστεύετε, ρωτήστε τι ήταν. Ένα δροσερό αεράκι. Και κράτησε μέχρι που τέλειωσε η προσευχή και ο λόγος του Θεού. Και όταν σηκωθήκαμε, σταμάτησε το αεράκι. Και όταν ήρθε αυτό το δροσερό αεράκι, λέει ο Ηλίας ο Κύριος, είναι και βγαίνει έξω. Και ο Κύριος πάλι του λέει, τι κάνεις εδώ βρε Ηλία, τι κάνεις εδώ? Και ο Ηλίας το βιολί του. Εγώ μόνος απέμεινα. Όλος ο Ισραήλ αποστάτησε. Γκρεμίσαν τα θυσιαστήριά σου. Σκοτώσαν τους προφήτες σου. Μόνος μου έμεινα. Τώρα όμως τον έχει συναντήσει τον Κύριο. Τώρα ακούει τη φωνή του. Τώρα μπορεί να του δώσει εντολή ο Θεός. Μα δεν μπορούσε να του δώσει στην έρημο. Όχι στην έρημο. Εκεί στο όρος, όταν κατάλαβε ο Ηλίας ότι ο Κύριος είναι και του λέει, είπαγε, επίστρεψον στην οδόν σου και πήγαινε στην όρημο της Δαμασκού, γιατί έχεις δουλειά ακόμη, το έργο σου δεν τελείωσε. Εκεί θα χρήσεις τον Αζαήλ βασιλέα της Συρίας. Πάει ο φόβος, πάει η απογοήτευση, πάει η απελπισία και ήρθε η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου του Ηλία, στον Ηλία πάλι. Θα πάω στη Δαμασκό, στη Δαμασκό θα πας να χρήσεις βασιλιά τον Αζαήλ. Και αφού χρήσεις βασιλιά τον Αζαήλ στη Δαμασκό, τότε θα πας στον Ισραήλ. Και θα χρήσεις βασιλιά τον Ιού. Και μετά θα χρήσεις διάδοχό σου στην προφητική σου διακονία τον Ελισέ. Τώρα ο Ηλίας ξανά γίνει ο ίδιος. Πόσο κουράστηκε ο Θεός να τα καταφέρει. Αλλά τα κατάφερε. Πόσο κουράζεται ο Θεός να μας καταφέρει. Αλλά θα τα καταφέρει, αδερφοί. Αμήν. Θα τα καταφέρει ο Κύριος. Γιατί στο Θεό τα πάντα είναι δυνατά. Θα τα καταφέρει. Και τα κατάφερε. Να ψάλλουμε τον ύμνο.